γνωστόν, όταν τα πράγματα σκουραίνουν, αναλαμβάνει ο Λαζαρίδης. Ο Νέτο, πολύ καλή σέντρα, Λαζαρίδης, η κεφαλιά γκολ. Ανοίγει το σκορ στο Κλέαδης Βικελίδης. Νομίζω πως έφτασε η ώρα να μας αποκαλύψει το μυστικό. Πώς γίνεται και σκοράρεις, όντας κεντρικός αμυντικός? Δεν υπάρχει μυστικό, υπάρχει το ότι την κατάλληλη στιγμή είσαι στο κατάλληλο σημείο. Το γκολ του Έλληνα στόπερ έλυσε το γόριο δεσμό για τον Άρη σε μια αναμέτρηση που είχε δύο όψεις. Με τον Όφι να είναι στημένος πρωτίστως για την ισοπαλία, το δίδυμο Παπαζαχαρία Φατί στα αμυντικά χάφη έμοιαζε περιττό, ενώ η κακή ημέρα του Κάριμ Σολτάνη έκανε ακόμα πιο δύσκολη τη συμμετοχή του Καστίγιο στο μάτς. Αποτέλεσμα ήταν ο Άρης να βρει με το ζόρι δύο ευκαιρίες το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μέρους. Primero sobre lo primero tiempo, que fue un poco cinzento. Encontramos pela frente uma equipa muito bem organizada defensivamente, com linhas muito cerradas, esperando erro nosso para tentar contra-atacar. Por isso a primeira meia hora do jogo foi de facto pouco interessante. Βλέποντας τα κακό σκήμενα, ο Μανουέλ Μασάδο αποπειράθηκε να τα διορθώσει με διπλή αλλαγή. Οι Ανιώτας και Καπετάνος πήραν τις θέσεις των Παπαζαχαρία και Σολτάνη με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και η εικόνα του Άρη βελτιώθηκε άμεσα. Όπως συνήθως συμβαίνει, το αποτέλεσμα κρίνεται από μικρές, σημαντικές όμως λεπτομέρειες. Ο Παπουλής υποδεικνύεται offside στο 69 και τρία λεπτά αργότερα ο ασταμάτητος Γιαννιώτας σουτάρει. Ο νεαρός Σαχσανίδης που βρέθηκε για πρώτη φορά βασικό σε αγώνα του Όφη δίνει εύκολο κόρνερ. Μετά την πρώτη αποτυχημένη εκτέλεση, η δεύτερη φέρνει τον γκολ. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που μου από μια στιγμένη φάση χάνουμε το παιχνίδι. Και όταν κάτι επαναλαμβάνεται, κάτι φταίει. Αυτό το βρούμε μόνοι μας. Δυστυχώς σήμερα χάσαμε. Έγινε πάλι μια ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο και το πληρώσαμε. It's a pity because we made a serious game. The team was tried hard. We had so had some chances, not too many, but you know, is a bad result for us, of course. Primeira parte foi muito mal. Né, fizemos uma partida muito, né, estava muito fechado, não dava para a gente tocar a bola, estava meio complicado, mas o treinador no intervalo, né, mudou a forma de jogar e a equipe melhorou e pudemos fazer como dois, três ou mais gols. Στη συνέχεια, η Θεσσαλονίκη είχε ευκαιρίες για ένα δεύτερο τέρμα που θα τελείωνε το παιχνίδι, την ώρα που ο Νίκος Αναστόπουλος περνούσε στο παιχνίδι τον Σίσιτς. Ωστόσο, η κριτική φαινόταν πως είχαν περισσότερο το μυαλό τους στο μεγάλο μάτς με τον Ολυμπιακό για το κύπελο. The game when we play away, we always have to be concentration last 15 minutes and it's coming one ball to the box and we take one goal. But now we have to forget about this game. Πέρυσι, ο Άρης ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 5 σερί νίκες, φτάνοντας μια ανάσα από την είσοδο στα play-off. Μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ, η διαφορά από την 5η θέση είναι στους 5 βαθμούς και στη συμπρωτεύουσα ελπίζουν πως φίνης με 6-6 θα είναι αυτή τη φορά αρκετό. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα σου πω για να μην μιλάμε εκ του ασφάλους κάτι. Πίσω από το τέρμα του Άρη είναι ένα πανό 30 μέτρων. Έχει καμία σχέση με το μάτς, έχει καμία σχέση με αθλητική, έχει καμία σχέση με τίποτα. Τίποτα. Πάει το κατεβάσει, έχει διακοπεί το μάτς. Μετά, αν το κατεβάσει, η ανοχή όταν ξεκινήσει κάτι, δεν ξέρει πού σταματά στο τέλος. Έτσι. Αυτό είναι. Μα αυτό είναι και το ζήτημα που συζητάμε τώρα. Γιατί σε όλα, επειδή είμαστε μια μικρή χώρα, είμαστε όλοι γνωστοί μεταξύ μας. Πέφτει πολύ μπουρομπούρο, πολύ κλάψα, πολύ αυτό. Αυτό για μένα πιο συγκλονιστική στιγμή τη βραδιά με τώρα τη εκπομπή μετά τα επεισόδια, είναι αυτή η αποδοχή του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Ότι εγώ είπα να το διακόψουμε, αλλά οι δύο ομάδες δεν ήταν σύμφωνες και άρα είπα και εγώ δεν πειράζει. Εσύ σου λέει, δηλαδή, δεν ήθελα να πω, δεν ήθελα να είμαι ο άνθρωπος